Πάμε, παιδιά. Συνεργείο ηλεκτρολόγων μέσα στα μουσεία της Αγίας Σοφιάς και δει στα ισόγεια, εδώ που είναι η εκκλησία. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτές τις χαρακές μέσα από τις οποίες περνάνε τα καλώδια για να έχουμε παντού φωτισμό. Ο ΟΠΑΠ κλειστός υπολειτουργεί. Με πόρτες δυναμικά κλειστές, έτσι δεν επιτρέπεται τίποτα. Θα βάλω λίγο το όφωνο εδώ, καλύτερα εδώ πέρα σιθοσκόπιο, να πάρω τον παλμό της καρδιάς, να δούμε τι γίνεται μέσα. Ένα ωραίο πράγμα, έτσι, για όσοι είστε ζωγαδόροι να παίζετε. Εδώ τι γίνεται, παιδιά. Αν είναι τελειωμένη σαν δουλειά εδώ, βλέπουμε ότι γίνεται κάτι όπως είναι στον ηλεκτρικό, έτσι ώστε όποιος θέλει να εισέλθει μέσα θα κόβει ticket, έτσι, με εισιτήριο, για να ανεβαίνει στα μουσεία και από τα αριστερά που βλέπουμε στο ισόγειο, αλλά και δεξιά στα ανατολικά υπάρχουν κάποιες μπάρες οριζόντια με το σύστημα, μέσα από τα οποία θα είμαστε υπερχρεωμένοι για να εισέλθουμε στα μουσεία να κόβουμε εισιτήριο. Το μόνο που δεν θα μπορούμε να κόβουμε εισιτήριο είναι το εκκλησάκι. Στο εκκλησάκι ερχόμαστε δωρεάν και όπως δωρεάν εισερχόμαστε και στο χώρο που θα είναι η μπουτίκ της ΑΕΚ, της ΝΑΕΚ, του Ηλία του Αρμόδωρου, γιατί αυτός είναι ο γενικός εισαγωγέας προμηθειών με ένδυση ΝΑΕΚ. Το όφωνο ανεβαίνει, κολλάει και βλέπουμε το χώρο μέσα, που διαμορφώνεται με τέξιον και βάσεις έτσι ώστε κυτρινόμαυρες, έτσι ώστε να μπουν στα ράφια αυτά τα λεγόμενα το υλικό που θα πουλάει η μπουτίκ ΑΕΚΑΡΑΣ. Όλα αυτά στα ισόγεια σήμερα 16 του μήνα του Αυγούστου, 32 μέρες πριν τα οριστικά εγκαίνια. Για όλους μας φαίνεται ακατόρθωτο να γίνει το παιχνίδι 28 Αυγούστου με τον Βόλο, αλλά δεν έχουμε ρωτήσει τον ένα και μοναδικό πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Μελισανίδη. Αυτός και μόνο αυτός καθορίζει πότε θα μπούμε μέσα. Αυτός και μόνο αυτός καθορίζει αν θα φέρει 100, 200, 500 εργάτες, έτσι ώστε στις υπόλοιπες 11 και σήμερα να το ισοπεδώσουν από πλευράς εργασιών το χώρο και να τον τελειώσουν. Πλακάκια εδώ, δεν ξέρω ποια είναι η χρήση τους. Θα τη δούμε στο αργότερο, γιατί βλέπω ότι πέφτει πλακάκι έξω από εδώ. Και συνεχίζω δυναμικά από άλλα πλάνα.
Βλέπουμε, παιδιά, την είσοδο του χορτοκοπτικού, το οποίο διαβολάκι αυτό, το πορτοκαλένιο, μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά και κόβει δύο πόντους, τα λέω καλά. Εδώ θα σας δείξω σε πρώτη αποκλειστική πώς είναι τα 2, 4, 6, 8 ματάκια, καθώς η πόρτα κλείνει και εμείς δείχνουμε και βλέπουμε καθαρά, bye καθάρια, bye. Ναι, ρε, bye τις bye. Κερκίδες και το 24 και το Καπατίγκα και bye. Από το φίλο μου τον Τάσαρο που μου έκλεισε την πόρτα, διότι έτσι έπρεπε. Θα ελπίσουμε ότι αυτές εδώ, παιδιά, είναι οι βούρτσες οι οποίες θα καθαρίσουν τα καθάριστα. Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να είναι. Ας ελπίσουμε να είναι οι βούρτσες που θα μας κάνουν εδώ το χώρο γυαλί. Γιατί ακόμα είναι νημού. Έτσι, εδώ η Big Bag είναι μέσα, παιδιά, λίπασμα. Πλατεία Δελταμή. Είμαι μια ομάδα από το Μενίδη. Φιλαράκια. 4 παρά 3. Να δούμε τα σημερινά έργα που ξεκινάνε τη βδομάδα, τη μάχημη βδομάδα μετά την, το 15 Αύγουστο και την καλή Παναγιά μας. Έχω τη χαρά, παιδιά, να έχω μια πεντάδα αεκτζίδων. Είναι πατέρας, μαμά και τρία αεκόπουλα. Έτσι, τους περιμένω. Έλα, αγάπη μου, γλυκιά, πάρ' τα ποδιά σου, πάμε. Βάτιν, που πήρε το χρυσό μετάλλιο η δικιά μας, 38 χρονών. Είναι από το Ρέθυμνο, είναι ο φίλος μου, ο Βασιλάκης, η κυρία του η Ρούσα, Ρούσα παπαδιά, και ο πιο μεγάλος είναι εσύ, ο Σταύρος, ο Κωνσταντίνος και η Μπέμπα η Αγγελική. Θέλω να μου πείτε, θα ξεκινήσω από την πιτσιρικαρία, ή να μπήκατε στο γήπεδο, συναισθήματα. Γηπεδάρα, καλά κλάση ανώτερα από το ΆΚΑ. Ναι, ναι. Θα γίνουν αγωνάς εδώ πέρα, ναι. Θα κάτσουμε πεντάδα στο μπούστι. Έτσι. Έλα, έλα, πάμε, πάμε, ΑΕΚ είμαστε. Τι σου άρεσε πιο πολύ μες στο γήπεδο? Ήταν πάρα πολύ ωραία τα χρώματα και ναι. Μόνο ΑΕΚ. Ναι. Και είχαν βγάλει και ένα βίντεο με φωτιές από πάνω με ένα drone. Ναι. Καμάτα ήταν. Ναι. Ρούσα. Παρακαλώ. Ρούσα, πώς το είδες? Πολύ ωραίο γήπεδο. Θυμάει την Αγία Σοφία. Πω, πω. Έλα, άρχοντα. Μόνο σε κίνηση. Μόνο σε κίνηση, έτσι. Μόνο σε κίνηση, ανώτερο και από τη Φιλαδέλφια. Κρατάς τίποτα ρίζες από, από Μικρασία? Όχι. Είναι Ρεθυμνιώτης τα παιδιά. Ο άνθρωπος που βλέπετε, παιδιά, είναι από τα μεγάλα στελέχη του Ρεθύμνου στον κόσμο της ΑΕΚ. Έτσι. Και εδώ οι άλλοι, εμπρός ΑΙΤΕ, δικέφαλε ο άλλος. Έτσι, παιδιά. Όπου και να πάμε, αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ την οικογένεια του φίλου μου του Γιάννη από το Ρέθυμνο που παρά τον ήλιο και το προχωρημένο της ώρας, θα δίνει ένα μπανάκι. Είναι εδώ, στο ναό, να προσκυνήσουν. Ευχαριστήθηκα πολύ που τους είδα να μπαίνουν μέσα. Και έτσι έχει ζωή, παιδιά. Ναι, μεν είναι εργοτάξιο, αλλά λίγο τα στραβά τα μάτια, έτσι, μπαπ, μπαίνουν μια φωτογραφία, τρελαίνονται και πηγαίνουν στον τόπο καταγωγής τους και με τις διάφορες φωτογραφίες που έχουν τραβήξει μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα βλέπουν και οι αντίπαλοι, οι φίλοι αντίπαλων ομάδων, τι φτιάχνει ο Μελισανίδης. Αυτό είναι διαφήμιση, έτσι. Κλείνω, αφού μου πούνε τα δύο πιτσιρίκια, την ΚΑΕΚ δυνατά. Ένα, δύο, τρία. Την ΚΑΕΚ, ρε. Ένα, δύο, τρία. Την ΚΑΕΚ. Μαζί. Την ΚΑΕΚ. Δύο. Την ΚΑΕΚ. Αγάπες μου, να είστε όλοι καλά, παιδιά. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε το χορτοκοπτικό να βγαίνει έξω με το χειριστή, το βαρκάρι εκεί, πως είναι ο παίκτης. Ναι, και βγαίνει και πάει και ρίχνει το χορτάρι εκεί που θα είναι ο χώρος πρασίνου ανατολικά του κηπέδου. Για να δούμε συνέχεια. Να, πάλι ο βαρκάρης, έχουμε την είσοδό του. Μπαπ, τέλος.
πέτρα, παιδιά, η τέλεια. Και από εδώ, εδώ δεν έχουμε βάλει. Θα τη βάλουμε ως ονούπο. Τα παραθύρια έχουν μείνει τρία εδώ ανοιχτά, γιατί εδώ που είναι κλειστά, τα περισσότερα από πίσω ακριβώς από τα παραθύρια είναι το Members Club, ονοματοδοτούμενο Χατζη Ιωάννου. Έτσι θα ονομαστεί, παιδιά, το Members Club Χατζη Ιωάννου. Και εδώ η πόλη των προγόνων μας, οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα, είναι μια πραγματικότητα. Κάποιες μορφές, έτσι, όχι όλες, κάποιες μορφές είναι εδώ στη Μαρκίζα του νότιου πύργου, στο ανατολικό κομμάτι της Αγιασοφιάς. Και πόλη θυντανιασμένη, εδώ τσιμέντα, λευκό τσιμέντο τύπου. Τα αλάνια μας, οι πεθαράδες μας με τα μηχανάκια τους. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, αν ήμουνα αλάνια, δεν ξέρω αν είναι παντρεμένοι τα παιδιά, μπορεί να είναι και ελεύθεροι και να τους αφήνει η κυρά τους. Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ και να γναντεύω Αγιασοφιά χωρίς να κινηματογραφώ. Αυτοί έχουν έρθει εδώ με τα μπυρόνια τους, τα καφεδάκια τους, τα αλάνια τα όμορφα, με τα cross εδώ τα δικά μου και κάνουνε. Θα σας πάρω, παιδιά, ή όχι. Είναι τα βαλικάρια εδώ πέρα, λογικά είναι original. Κλαμπ, Αθανάσιος λέγεται ο καπετάνιος από πίσω. Το χέρι, τι το λες εκεί πέρα. Αθανάσιος λες. Το τατουάζ, τι λέει ρε μας τώρα. Ναι. Γιος. Γιος. Αθανάσιος, γιος. Αν τον χαίρεσαι, ρε. Πόσο είναι ο Λεβέντης. Πόσο είναι ο Λεβέντης. 24 να τον χαίρεσαι. Ο Μαλιάς εδώ πέρα. Αγαμοστήτης. Γιοκαρίνης. Ναι, το βλέπετε. Ο άλλος ο γιατρός εδώ. Έτσι. Και ο Καλέη, δεν ξέρω. Κάμια. Και έχει το κάτω. Μια φίδι είναι, τι είναι. Όχι, ο Γκρέγκορη. Original και ένα. Κάτι συστήματα εκεί πέρα, αράχνη. Ναι, για δείξε. Όπω τα λανιάριδε, ρε. Είναι παιδιά, παιδιά. Με τα οποία θέλω να κάνω παρέα, γιατί είναι αεκάρα και τα αδέλφια εκεί τη Μαρσέη. Γενικά να πούμε, εμείς οι αεξίδες μπορεί να μαλώνουμε μερικές φορές, αλλά τι έχουμε να χωρίσουμε εφόσον έχουμε παρανομαστεί. ΑΕΚ, τι μας χωρίζει, η γκόμενα ή τα πολιτικά να πάνε να καμηθούν όλα. Μόνο η αεκάρα, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, παιδιά, τα 10 τζάμια, τα παραλληλόγραμμα, με τους δικέφαλους αητούς, οι οποίοι έχουν γίνει με αμοβολή, όπως μου είπε αυτός που τα τοποθέτησε, έτσι ο τζαμάς. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, δηλικά τους υπερκατασκευαστές που με την μαμουνιά που έχω να τους ρωτάω, μου απαντούσαν όλοι πώς γίνεται το κήπεδο. Έτσι, το σήμα που μας ενώνει όλους, η αεκάρα μας, και από εδώ και από εκεί, και το σήμα που μας πληρώνει, το ΟΠΑΠ Αρένα. Θα τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί 2,5 χαρτιά δεν είναι και λίγα. Έτσι, 2,5 χαρτιά είναι 2,5 χαρτιά. Εγώ θέλω, πρόεδρα, μία ιστορία από την πόλη, βάλτε το σε κίτρινο, ρε, πρόεδρε, να έχουμε κίτρινο μαύρο. Τι είπα τώρα, ε. Δεν θα κάνει πιο ωραία, παιδιά. Έχει κολλήσει τα γράμματα. Ναι, ρε, έχω κολλήσει. Αυτό το ακούω συνέχεια που το λες. Έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Καλλιτέχνη. Ναι, κάτι να είναι κιτρινό, μα πρέπει, φίλε. Δεν έχουμε και άσπρο. Έχουμε και άσπρο. Ναι, πέφτει. Το κόκκινο πρέπει να υπάρχει. Πορτοκαλί είναι, φίλε μου. Το από πάνω. Συγγνώμη, θα μιλήσει η original. Τα παπούτσια μου τι χρώμα έχουν. Πείτε το αλήθεια γιατί θα του φάω, του άλλου. Τι χρώμα είναι. Πορτοκαλί. Με μια φωνή. Χωρί. Περτεκαλί. Έτσι, περτεκαλί είναι και μη μου λέτε φορά κόκκινα παπούτσια το κερατό μου. Πορτοκαλί είναι, έχει αξία χρωματοσία. Καλλιτέχνε εδώ του κλαμπ, νομικά του γκέτο πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθο. Λαμπρινή κλαμπ, εδώ στα. Α πούμε λίγο. Ανατολικά. Έτσι, στο βουνό ψηλά. Λαμπρινή τι είναι, νοτιοανατολικά. Λάρισα κλαμπ. Λάρισα κλαμπ, εσύ. Κοίτα, κοίτα, μην το χαλάς. Δεν μπορώ να το κόψω το βίντεο. Έλα, το ξέρω, αγαπητοί μου, το ξέρω. Να είστε όλοι καλά, με υγεία. Διαρκείας έχουμε όλοι, μάγκες. 21 όλοι. Θα σας χαιρετάω, δεν θα σας δείχνω όμως, θα σας χαιρετάω. Έμαθα τον κόλπο. Αφήνουμε τα παιδιά, την original, τμήμα της original. Και συνεχίζουμε πάνω με την πέτρα. Εδώ έχουμε ένα σημείο που δεν έχει γίνει. Λοιπόν, θέλω εδώ την γνώμη σου. Μου λένε πολλά παιδιά, Γιώργο, μήπως ξέρεις γιατί σταματήσανε οι χθιστάδες. Μάλλον δεν πληρωθήκανε, ξέρεις κάτι σίγουρο όμως, αν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, έτσι. Έχουν σταματήσει, μου λένε περίπου μια εβδομάδα είναι το έργο. Είναι θέμα διακοπών, παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι, είναι και οι διακοπές. Εντάξει, τι να πούμε. Είναι και οι διακοπές. Έχει προχωρήσει αρκετά, κοίταξε πώς έχει ναι. Γίνει όλο αυτό που έχει γίνει. Ναι. Έχει μείνει άλλο μέχρι εκεί φτάνει, δεν είναι. Είναι δηλαδή άλλη μια φορά, μια μισή φορά τόσο. Ναι.